Υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, η οποία όμως είναι και ελεγχόμενη και αναμενόμενη. 16 έως 30 είναι οι ηλικίες οι οποίες παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Οπωσδήποτε μας έχει θορυβήσει όλους, αλλά και γιατί και εδώ έχουμε αύξηση αυτή τη στιγμή. Διαχειρίσιμη ως τώρα, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει αύξηση, την παρακολουθούμε, εντείνουμε τους ελέγχους, εντείνουμε τις ειχνηλατήσεις και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και στο ταυτόχρονα στο άλλο κομμάτι, το μεγάλο, το θέμα των εμβολιασμών. Κάνω έτσι σχεδόν μία φορά το δεκαήμερο, κάνω ένα τεστ. Έχω κάνει και εμβολιασμό, έχω διπλό εμβολιασμό, έχω νοσήσει κιόλας. Τώρα ήρθα γιατί δεν ξέρω, ήθελα να κάνω ένα τεστ. Παλιά είχαμε, πριν ένα μήνα, ενάμιση, αλλά τώρα δόξα τω Θεώ όλοι καλά είμαστε. Ήταν άτομα που ήταν στο καταβλισμό. Ναι, γι' αυτό φύγανε και όλοι από εκεί, για να μην κολλήσουν και οι υπόλοιποι. Με την πανδημία την παλεύουμε, προσέχομαι, είμαστε τυχεροί, διότι έτυχε εδώ πέρα ένα κρούσμα, 2, 3, 5 κρούσματα σοβαρά. Προλάβαμε και κάνω το τεστ κάθε εβδομάδα 2 φορές 3 και έχουμε ξεφύγει.